Γεια σας παιδιά, τραγωντά μας εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Και ο σημερινό βίντεο έχουμε για άλλη μια φορά FIFA 23. Αλλά πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, ένα μήνυμα από το χορηγό μας. Αυτή τη στιγμή το market έχει γεμίσει με απίστευτες κάρτες. Και γιατί να μην τις δοκιμάσεις? Για να το κάνεις αυτό, πήγαινε στην περιγραφή και πάρε το πρώτο link, το οποίο σου οδηγεί στο fifacoins.com, το site με τα φθηνότερα και πιο αξιόπιστα coin, και αγόρασε ό,τι χρειάζεσαι με τον κωδικό DRST για 5% off. Σήμερα είπα να κάνω λίγο νωρίτερα το βίντεο, τελικά δεν το έκανα, οπότε ναι, nice, πήγα να ανοίξω το FIFA και δεν ξέρω αν το PC μου να δουλέψει, δεν μπορούσα να μπω στο account στην EA και ναι, έχω αργήσει. Αλλά αυτό που παρατήρησα είναι πως δεν έχει βγει 6PM content, οπότε είμαι αρκετά έως πολύ, μα πάρα πολύ chill. Τώρα, πρέπει να κάτσω να κάνω κάποια από αυτά τα pack, αλλά δεν με ενδιαφέρει, γι' αυτό πάμε να μιλήσουμε για το πιο σημαντικό πράγμα που έγινε. Άμα με ακολουθείτε στο Instagram και είδατε το story μου, είτε άμα είστε στο Discord server και είδατε το μήνυμα που έστειλα, τότε ξέρετε για ποιο πράγμα θέλω να μιλήσω. Χθες έγινε κάτι απίστευτο για το FIFA και για το κανάλι και για όλα αυτά. Και αυτό είναι πως έβαλα βασικό τον Παυλίδη. Τώρα κάποιος θα πει: ωραία, τι θα πει πάλι αυτός? Και όχι, δεν είμαι εγώ να κάνω clickbait ή overhype κάποιον. Ο Παυλίδης είναι κυριολεκτικά η καλύτερη κάρτα στο game. Δείτε τα stat, τα λένε από μόνα τους. Division rivals είναι όλα αυτά. Και ok, δεν ήμουν και στα πιο ψηλά division, αλλά κυριολεκτικά το λέω: ο Μπουτραγένιο έπαιξε χειρότερα από τον Παυλίδη. Ο Εμπαπέ έπαιξε χειρότερα από τον Παυλίδη. Ο Κακά έπαιξε χειρότερα από τον Παυλίδη. Προσωπικά έπαιξα πάρα πολύ ωραία. Δεν έκανα καμία ήττα σε αυτά τα 14 μάτς που βλέπετε. Ήταν όλα 14 συνεχόμενες ήττες με διαφορά, εκτός από μία που ίσα ίσα κέρδισα στο 88. Αλλά ναι, αυτό που έχω να πω είναι πως είναι μια απίστευτη κάρτα. Ξεκάθαρα καλύτερη κάρτα σε striker που έχω χρησιμοποιήσει φέτος. Και όσοι λένε πως είναι βαρύς, μάλλον δεν συνειδητοποιούν ποια είναι η δουλειά του striker. Γιατί ειλικρινά το λέω, άμα παίρνει striker και περιμένει τριπλάρι, είναι λίγο υπερβολικό. Τα τρία σκύλ δεν μου φάνηκαν καθόλου προβληματικά. Βασικά μου φάνηκαν λίγο, επειδή συνήθω όταν κάνω σέντρα, έχω ένα πραγματάκι που κάνω ένα 4 star skill move, το οποίο δεν μπορούσε να κάνει. Οπότε μερικές φορές έκανα βλακίες και έχανα την μπάλα, εντάξει, για το πράγμα. Οι κεφαλιές είναι εντελώς ακραίες, πραγματικά εντελώς ακραίες. Το ίδιο και τα τελειώματα. Έξω από την περιοχή του το shoot είναι κάπως μέτριο, αλλά και πάλι βγαίνει πάρα μα πάρα πολύ καλό άμα είσαι προσεκτικός. Απλά δεν θα βάλει τα πάντα, ξέρω εγώ, αλλά δεν ξέρω ποιος θα βάλει τα πάντα έξω από την περιοχή. Κάνα παίξι με 60 shooting, μάλλον και outside foot shot θα το κάνει άμα αρχίζει και βαρά όλη την ώρα τριβέλα. Αλλά δεν αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι πως είναι μια απίστευτη κάρτα και ειλικρινά θέλω να σταματήσετε να τη χαιτάρετε. Γιατί σοβαρά το λέω, και το dribbling του απίστευτο μου φάνηκε. Πέρασα ολόκληρη την άμυνα ενός αντιπάλου μόνο με τον Παυλίδη, χωρίς καν skill move, μόνο με left stick dribble και άντε κανένα fake shot. Δηλαδή, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έχει ό,τι θες. Ξεκάθαρα δεν έχω ξαναχαϊπαριστεί τόσο πολύ για κάρτα και ειλικρινά το λέω, μπορεί να μας πάσει 11 νίκες επί Premier League. Τόσο ακραίος είναι δηλαδή. Που εγώ να πάω 11 νίκες έχω κανένα τριμήνο. Μπορεί και παραπάνω. Παρότι παλιά ήμουν καλός, όπως έχω πει ξανά και ξανά, δεν ασχολούμαι καθόλου πλέον με το FIFA. Το έχω παρατημένο και ναι, δεν ξέρω τι να πω. Έπαιξα λοιπόν χθες Division Rivals για αρκετή ώρα, όπως είπα ήδη. Δεν έχασα κανένα match, σε όλα τα match κέρδισα, γιατί αυτός είναι ο Παυλίδης και μας ανέβασε Division 6 από Division 9. Που και κάποιος μπορεί να πει: ρε μπρο, είσαι Division 6. Μπρο, ήμουν Division 9. Okay, ήμουν Division 9 και πήγα Division 6. Η μόνη αλλαγή που έγινε στην ομάδα ήταν μια κάρτα και αυτή η κάρτα με έκανε να πάρω πόσες συνεχόμενες νίκες. Τώρα σκεφτόμουν σήμερα να πάω να κάνω τα Foot Champion Playoff. Αλλά να πω την αλήθεια, βαριέμαι υπερβολικά πολύ. Όπως βαριέμαι να βγάλω βίντεο και στο δεύτερο κανάλι, που δυστυχώς το έχω αφήσει λίγο να ψιλοπαθεί. Πεθάνει, δεν μπορώ να μιλήσω. Αλλά ναι, το θέμα είναι πως έχουμε σήμερα τα rewards από το Division Rivals, τα οποία δεν μπορούμε να ανοίξουμε. Τώρα κάποιος μπορεί να πει γιατί δεν μπορείς να ανοίξεις. Πρώτα απ' όλα έχω ένα duplicate. Δεύτερο απ' όλα, αύριο έχουμε την Premier League Touch, οπότε θέλω να κρατήσω packs για να έχουμε λίγο hype. Και τώρα εδώ πρέπει να δούμε λίγο τι θα κάνω για το βίντεο, επειδή ειλικρινά δεν έχει βγει απολύτως τίποτα για να κοιτάξω, δεν έχει βγει απολύτως τίποτα για να κάνω. Και σοβαρά μιλάμε, πέσει σήμερα είναι μια εντελώς άθλια μέρα για content και για 6PM, αλλά όπως πάντα πρέπει να κάνω ένα daily video. Απλά βλέπετε λίγο πώς θα πήγε ο αγαπητός μας σε όλους μας Παυλίδης. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να δείξω αυτό το βίντεο. Τώρα εδώ πέρα με τρεις Premier League παίκτες ίσως θα μπορούσα να το κάνω αυτό χτες, γιατί ο Ζουέλινγκτον είναι μια καλή κάρτα, αλλά δεν ασχολήθηκα να το κάνω, οπότε δεν θα πάρουμε Ζουέλινγκτον όπως φαίνεται. Το Cherry Division Cup, ok, δεν με πολύ νοιάζει. Daily login, αυτό ίσως να πρέπει να κάνω. Και άμα δεν το έβλεπα αυτό, μάλλον θα το ξεχνούσα. Αλλά ναι, δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Δεν υπάρχει κάτι να κάνω. Μόνο άμα κάνουμε τα upgrade για να τα, για να τα προετοιμάσουμε για αύριο. Αλλά μάλλον αυτό δεν σας αρέσει ιδιαίτερα ως content. Άρα ειλικρινά,
δεν ξέρω τι υποτίθεται πως πρέπει να κάνω. Πάμε λοιπόν εδώ να κάνουμε το τόσο daily login upgrade. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορώ να το βάλω στα favorites, γιατί είναι προβληματική η EA. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω μερικές φορές αυτή την εταιρεία με κάτι τέτοια πραγματάκια που κάνει. Αλλά εντάξει, ας το αφήσουμε λίγο στην άκρη και ας το κάνουμε απλά εδώ το τόσο daily login upgrade. Τώρα, τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε για αύριο? Αύριο μάλλον θα έχει πάρα πολύ hype και πολύ ωραίο βίντεο, οπότε να ξέρετε, να προετοιμαστείτε. Μάλλον κατά τις 9 άμα καταφέρω να το ανεβάσω. Αλλά τι έχουμε εδώ πέρα? Εγώ δεν απλά στην of the week είναι εντελώς άχρηστο και άσχετο. Ο N'Golo Kanté είναι ακραίο ότι υπάρχει ακόμα αυτή η κάρτα του σε SBC λίγο. Και τι άλλο. Έχουμε εδώ ένα Prime Gold Players που είναι μέτριο. Αυτό εδώ κατά τη γνώμη μου είναι αρκετά μέτριο. Ξέρω πως σε πολλούς θα αρέσει. Για μένα είναι αρκετά μέτριο. Αυτό εδώ τώρα είναι κάπως ok, αλλά δεν μας πολύ νοιάζει. Τρόφι, crafting upgrade όχι. Όταν απλά player pick θα μας ένοιαζε αρκετά να είχαμε και κάρτες. Αυτό εδώ επίσης δεν μας νοιάζει. Αυτό εδώ μάλλον είναι κάπως decent, αλλά δεν μου πολύ νοιάζει. Αυτό είναι ωραίο. Και το 85 plus 5 είναι ωραίο. Οπότε αυτά τα δύο θέλουμε να κάνουμε. Και γι' αυτό πάμε να δούμε λίγο τι θέλουν. Αυτό το 86 plus Tourer Gold Pack θέλει, θέλει πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να κάτσω να ασχοληθώ τώρα να το κάνω. Ναι, είναι φτηνό, αλλά μπρο μου, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με αυτό. Και αυτό το 85 plus 5 θέλει προσωρινά πράγματα από ό,τι θέλει ένα guaranteed team of the season pack. Οπότε καταλαβαίνει λίγο σε τι φάση βρίσκεται το game. Αλλά εντάξει, υποθέτω δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο δικαίωμα να παραπονιέμαι. Επειδή έχω πάκλα και κάτι, δεν ξέρω. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε αυτό. Αυτό σημαίνει πως επισήμως σήμερα στο βίντεο δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα. Nice. Ειλικρινά, ό,τι καλύτερο έχει συμβεί. Και αύριο δεν ξέρω αν κάθε θα μπορέσω να ανοίξω pack επειδή πρέπει να ξεφορτωθώ τον Benzebaini. Αλλά απλά είμαι σίγουρος πως θα ξεχάσω να πάρω πίσω τον Benzebaini. Γι' αυτό δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλος πάντων, πάμε απλά να δούμε την κάρτα τη Silver Star και να τελειώνουμε. Γιατί ναι, έχω εδώ τον Benzebaini όλη την ώρα να μου λέει πάρ το L. Και που είναι η αγαπητή μας κάρτα που βγήκε ω Silver Star. Γιατί το μόνο άλλο που έχω να κάνω από τη Silver Star κάρτα είναι να πάρω το live για το Σάββατο, που μάλλον θα μπω και θα ξεκινήσω με ένα ρεκόρ 07, επειδή όλοι θα μπουν και θα τρεχαρντάρουν. Τέλος πάντων, είναι ο Van Evitsk, Evike ή Evik, Evike μάλλον λέγεται, αλλά εντάξει, ας το αφήσουμε στην άκρη, ο Evitsk. Και τι είναι αυτός τώρα? 5'9 είναι πάρα πολύ κοντός για αμυντικός, να είμαστε ειλικρινείς. Είναι δεξιοπόδαρος που, υποθέτω δεν μας πολύ νοιάζει. 3-3 είναι μέτριο, medium-medium είναι πάρα πολύ μέτριο, εντάξει. Και δεν έχει ιδιαίτερα links, έχει πολύ καλό pace, decent shooting να πω την αλήθεια. Okay, το passing βλέπετε, το dribbling βλέπετε, okay, και το defending βλέπετε και το physical βλέπετε. Για 74 κάρτα είναι καλός. Τώρα για μια όντως usable κάρτα δεν θα το έλεγα πως είναι ιδιαίτερα καλός. Αλλά ναι, αυτή ήταν μια touch κάρτα που είναι silver, αλλά είναι και silver star. Ναι, nice. Τέλος πάντων, okay, όπως βλέπετε δεν έχω κάτι ιδιαίτερα να πω. Απλά ελπίζω να μου έρθει κάποια ιδέα για βίντεο στο δεύτερο κανάλι, γιατί έχω ξεμείνει άγρια και δεν έχω ρίξει να πω να κάνω πάλι career mode, επειδή δεν ξέρω, έχω βαρεθεί λίγο το FIFA αυτές τις μέρες. Παίζω περισσότερο από ότι έπαιζα εδώ και πολλούς μήνες. Όμως εντάξει, δεν πειράζει, θα δούμε κάτι να κάνουμε και το δεύτερο κανάλι. Οπότε πάτε κάτι subscribe. Subscribe βέβαια μπορείτε να κάνετε και εδώ, αν σας αρέσει το content. Και αν σας αρέσει το content, καλύτερα να πάτε και στο Discord server, link είναι στην περιγραφή. Και ίσως και στο Instagram μου, link επίσης στην περιγραφή. Αν βαριέσει να βρείτε το link, άμα αναζητήσετε Dragon Damas, μάλλον θα με βρείτε. Dragon Damas.it είναι το at μου, πώς το λένε αυτό, tag μου, δεν ξέρω πώς λέγεται, username θα μπορούσε να το πει, αλλά δεν είναι username. Και το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω advertise είναι το fifacoin.com, που είναι ο χορηγός των βιντεό μου. Και εκεί πέρα θα βρείτε πάμφθηνα FIFA coins, τα πιο φθηνά σίγουρα που θα μπορείτε να βρείτε. Και φυσικά βάζετε τον κωδικό μου DRST, παίρνετε 5% off, υποστηρίζετε εμένα, υποστηρίζουν εαυτό με το 5% off και είμαστε όλοι χαρούμενοι. Nice, πάτε βάλετε coins να πάρετε καμιά touch κάρτα, ξέρω εγώ, να πάρετε παυλίδα να δοκιμάσετε. Είναι πολύ φθηνό για το πόσο καλό είναι. Δηλαδή δεν νομίζω καν να χάσει κάτι να πάρει και το δοκιμάσει. Για μένα ήταν ακραίο, αλλά εμένα με βολεύουν τέτοιε κάρτε. Άμα είστε καινούργιοι στο κανάλι, μάλλον δεν το ξέρετε, αλλά πάντα μου άρεσαν αυτοί. Ή όχι τελείως βαριοί, αλλά κάπως βαριοί striker να έχουν λίγο dribbling, αλλά τρελό shooting. Πάντα μου άρεσαν αυτοί, αρκεί να μπορούσαν λίγο και να κουνηθούν, ρε φίλε. Ας πούμε, ο Παπέν δεν μπορεί να κουνηθεί, γι' αυτό δεν μου αρέσει. Και το shooting, να πω την αλήθεια, δεν είναι τόσο καλό όσο κάνει το overhype του 97 shooting. Αλλά εντάξει, το αφήνουμε αυτό. Αυτό το βίντεο, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε την επόμενη φορά, που μάλλον θα είναι αύριο με την Premier League Team of the Season. Και γεια σας.